Σε μια συναρπαστική φωτογραφική διαδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία παρασύρει το κοινό η νέα έκθεση του Άρη Γεωργίου. Αμερική-Ρωσία Ισοπαλία. Μια έκθεση που προέκυψε ως εικονογράφηση, επευκαιρία εικονογράφηση των δύο παράλληλων εκδόσεων που βγήκαν, δύο βιβλία, ένα για την Αμερική και ένα για την Ρωσία, από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Και εγώ μόλις τώρα τα είδα, τώρα ήρθαν από το βιβλιοδετείο, τα οποία το ένα λέγεται «Η Αμερική σε 78 στροφές» και το άλλο λέγεται «Μετά το παραπέτασμα, Ρωσία 98». Ο Άρης είναι φίλος από παλιά και όταν μου ζήτησε να επιμεληθώ την έκθεσή του, ήταν ένα βάρος είναι η αλήθεια, γιατί είναι ένας πολύ καλός φωτογράφος, χρόνια φωτογράφος, διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας, ο πρώτος του διευθυντής. Η έκθεση ήταν δύσκολη, καταρχάς διότι τα δύο ταξίδια έχουν μια διαφορά 20 χρόνων μεταξύ τους και η ματιά του είναι επίσης διαφορετική, όχι μόνο λόγω της απόστασης, αλλά και λόγω της συναισθηματικής φόρτισης που έχει με την κάθε μία από τις χώρες. 20 χρόνια αργότερα μου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ τον άλλο πόλο της ψυχροπολεμικής εποχής, τον άλλο πόλο της ισοπαλίας που λέμε εδώ. Ήταν ή δεν ήταν ισοπαλία, ο επιμελητής της έκθεσης Γιάννης Επαμεινώνδας το ψιλοαμφισβητεί, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα ήταν ισοπαλία στη δική μου ψυχή, γιατί σε αυτό το κλίμα μεγαλώναμε και μάλιστα δεν φανταζόμασταν και ότι ποτέ θα ανατραπεί αυτή η ισορροπία του τρόμου που υπήρχε τότε. Η αλήθεια είναι ότι η Αμερική υπερισχύει και σαν ποσότητα και σαν δήλωση. Έτσι είναι το εφηβικό του φαντασιακό, αυτό που όλοι ονειρευόμασταν. Έκανε ταξίδι 2 μήνες από τη μία άκρη ως την άλλη, ενώ από την άλλη μεριά η Ρωσία περιορίζεται στις 2 πόλεις μονάχα. Είναι πολύ πιο σύντομο το ταξίδι, Μόσχα και Πετρούπολη. Ωστόσο, πέρα από την αρχική ιδέα του να ξεχωρίσουμε τα δύο ταξίδια, επικράτησε η ιδέα να τα μπλέξουμε και να βγάλουμε συγκρίσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, παρόλη την, ας πούμε, καταλυτική διαφορά στην προσέγγιση. Η έκθεση με τίτλο «Άρης Γεωργίου, Αμερική-Ρωσία, Ισοπαλία» φιλοξενείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στη Βίλα Καμπατζή.